Στη Νέα Λάμψακο, ο Ελίσποντος φιλοξένησε τον άπκο δροσιάς, με τους φιλοξενούμενους να ευνηδιάζουν και να προηγούνται πολύ νωρίς. Κάθε την παλιά τρύπησε την άμυνα των γηπεδούχων, ο Κουζούλογλου έβγαλε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Λάμπρου με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο βάθος αιστείας του τώρα, μηδέν ένα πριν καν συμπληρωθούν δύο λεπτά στο μάτ. Η πρώτη αντίδραση του Ελίσποντου ήρθε στο 24 με το σού του Κατσίμπρα από το ημικύκλιο να φεύγει πάνω από την αιστεία του Σωτηρόπουλου. Στο 36 εκτέλεσε φάλ του Βαρσαμά και φαλιά του Λάμπρου ο τώρα ενστικτοδό έδιωξε. Πέντε λεπτά αργότερα ο Ζαχαράκη έκανε την κάθετη πάσα και ο Ζουρμπουλή αφού απέφυγε τον Μπούρικα με υπέροχο τελείωμα πέρασε την μπάλα πάνω από τον τώρα για το 0-2. Στη συνέχεια, ο επιθετικό τη δροσιά χάρισε άλλη μια όμορφη στιγμή πανηγυρίζοντα τον γκολ μαζί με τον πατέρα του. Τρία λεπτά αργότερα, του πλασέ του Πέτσα έφυγε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Σωτηρόπουλου σε μια φάση που οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι στο νεαρό επιθετικό. Στο 45 το σούτ του Κικίδι δεν βρήκε στόχο, ενώ στο πρώτο λεπτό τον καθυστερήσω νέες διαμαρτυρίες για πέναλτι για χέρι στο σούτ που επιχείρησε ο Αγγελάτος. 9 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους, εκτέλεσε φάουλ του Νάτσι, η μπάλα κόντραρε στο τείχος και έφυγε ελάχιστα out, ενώ την ίδια τύχη είχε και το σούτ του στρατή το 59. Στο 60 λεπτό διαμαρτυρίες από τη δροσιά αυτή τη φορά για πέναλτι στο μαρκάρισμα που έγινε στο Ζουρμπουλή και σε αυτή τη φάση ο διετητής Δανιηλίδης δεν υπέδειξε κάτι αντικανονικό. Τέσσερα λεπτά αργότερα το σου του Γιαλού κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Καλή ευκαιρία για τον Ελίσποντο να μπει ξανά στο παιχνίδι στο 75, αλλά το σούτ του Κατσίμπρα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Δύο σούτ από τον Ανέστη στο 87 και το 94 δεν βρήκαν στόχο και έτσι το 0-2 παρέμεινε πρώτη εκτός έδρας νίκη για τη δροσιά, τρίτη συνεχόμενη ήττα για τον Ελίσποντο που δεν διανύει καλό φεγγάρι. Κάποιε φορέ μπορεί να πετύχει ένα γκολ και να μην πάνε καλά τα πράγματα. Κάποιε φορέ μπορεί να τα ετοιμάσει όλα καλά, να έχει ψάξει και την παραμικρή λεπτομέρεια και να πάνε στραβά τα πράγματα. Δεν παίζει μόνο σου, παίζει και ο αντίπαλο. Ήρθαμε σε μια καλή ποιοτική ομάδα να παίξουμε δουλειά, δουλειά. Όλα είναι θέμα δουλειά. Σε αυτό μου έχει διδάξει η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια. Και όταν δουλεύει, εγώ ελπίζω πάντα γιατί σε βάθο χρόνου θα δικαιωθεί, α πούμε. Όταν κερδίζουμε δεν πρέπει να κάνουμε τον έξυπνο, όπως όταν χάνουμε δεν πρέπει να... γιατί μετά όταν θα χάνουμε θα ψάχνουμε για δικαιολογίες. Αν δέχεσαι το πρώτο λεπτό γκολ, ε, αλλάζουν τα σχέδιά σου, αλλάζουν όλα μπορώ να πω. Αν και η αντίδρασή μας, μπορώ να πω, ήταν σωστή, διακυριστήκαμε καλά στο πρώτο μικρό, είμαστε πάρα πολύ ε, καλύτεροι από τον αντίπαλο, αλλά πάλι σε μια αντεπίθεση πλήρωνουμε τα λάθη της άμυνας. Ε, και δεχτήκαμε και το δεύτερο γκολ. Τώρα, όταν είσαι με 2-0 από τον πρώτο μήχρονο, κοιτάς ότι καλύτερο μπορεί να πάρει. Κοιτάς προσπαθήσεις να προσπαθήσει να γυρίσει το παιχνίδι. Βγάλαμε κάποιε φάσει, αλλά δεν σκοράραμε. Μπορώ να πω ότι δεν ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια τα σημερινά, τα δικά μα. Έχουμε πει και με τη διοίκηση ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί και σήμερα είχαμε κάποιε ελλείψει για να εκπληρώσουμε τους στόχους αυτούς που έχουμε πει.